αναμενόμενο λίγο ως πολύ. Δεν περίμενε κανείς να εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας σήμερα. Περιμένατε όμως ότι θα ήταν 160 οι ψήφοι υπέρ της υποψηφιότητας του Σταύρου Δήμα ή περιμένατε κάτι καλύτερο? Ακούστε, και αν ήταν 162, τι διαφορά θα είχε? Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Δεν πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Οι πρώτες δύο ψηφοφορίες, ξέρουμε όλοι άπαντες, ότι έχουν δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, έχουν μπροστά τους μία κόμμα. Και δεύτερον, άρα δεν έχουν ευθύνη για τους βουλευτές. Και δεύτερον, χρειάζονται 200 ψήφους για να εκλεγεί η πρόεδρος. Άρα δεν υπάρχει και δυνατότητα να πλησιάσουμε αυτόν τον αριθμό. Άρα η πίεση είναι πάρα πολύ μικρή. Τι περιμένετε να αλλάξετε σε επόμενες ψηφοφορίες, κύριε Γεωργιάδη? Γιατί αναζητάτε 20 βουλευτές. Μάλιστα. Οι πρώτες δύο ψηφοφορίες, σας είπα, είναι για τους βουλευτές που ψηφίζουν παρόν, χωρίς καμία ανάληψη ευθύνης. Άρα είναι εύκολες ψήφοι. Η ψηφοφορία της 29ης Δεκεμβρίου όμως έχει μια τεράστια διαφορά. Οι βουλευτές που θα αποφασίσουν να ρίξουν την κυβέρνηση θα αναλάβουν ατομικά και προσωπικά την ευθύνη για το οτιδήποτε συμβεί από εκεί πέρα στη χώρα. Θα ξέρει δηλαδή κάθε Έλληνας πολίτης τα ονοματεπώνυμα εκείνων που αποφάσισαν ότι αυτό που συμφέρει τον τόπο τώρα είναι να πάμε σε εκλογές. Εκτιμώ ότι σε εκείνη την ψηφοφορία θα πρετανεύσει λογική. Άρα, κύριε Γεωργιάδη, επειδή τα μαθηματικά τα έχουμε μάθει απ' έξω και ξέρουμε ότι ακόμη και όλοι οι ανεξάρτητοι βουλευτές να πούν ναι, πρόεδρος Δημοκρατίας δεν βγαίνει. Εσείς περιμένετε υπό το βάρος αυτής της ευθύνης που περιγράφετε και πιστεύετε ότι θα αισθανθούν οι βουλευτές των υπολείπων κομμάτων να ανοίξουν οι δεξαμενές κάποιων κοινοβουλευτικών ομάδων της Δημοκρατικής Αριστεράς, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων? Από πού περιμένετε? Ενδεχομένως να έχουμε και την αλλαγή θέσεως κάποιου κόμματος. Εγώ δεν σας κρύβω παραδείγματος χάρη ότι μένω έκπληκτος, ειλικρινά μένω έκπληκτος από τη στάση του κ. Κουβέλη. Ο κ. Κουβέλης εξελέγει τον Ιούνιο του 2012 με τον γενικό τίτλο «Η υπεύθυνη αριστερά». Δεν μπορώ πραγματικά να πιστέψω ότι ένας πολιτικός με τη διαδρομή του κ. Κουβέλη, με το κύρος και το σεβασμό που είχε ο κ. Κουβέλης στην ελληνική κοινωνία και έχοντας εκλεγεί με αυτό το συγκεκριμένο σύνθημα που σας είπα, ότι θα επιμείνει μέχρι τέλους να οδηγήσει τη χώρα σε μια τεράστια περιπέτεια. Προσωπικά πιστεύω και ελπίζω ότι εκεί θα πρετανεύσει λογική. Από τον κύριο Καμένο δεν το περιμένετε? Πάντως, ακριβώς, το ότι μιλάτε για τον κύριο Κουβέλη δεν απευθύνεται στόχο στον κύριο Καμένο, θεωρείται δεδομένο. Κοιτάξτε, ο κύριος Καμένος έχει εκλεγεί με τελείως διαφορετικά συνθήματα. Ο κύριος Καμένος εξελέγει με συνθήματα εντελώς ακραία, κατά τη δική μου εκτίμηση, και με συνθήματα που τα ακούσαμε και σήμερα εκτός τόπου και χρόνου. Άρα εκεί δεν περιμένεις τόσο μεγάλη λογική. Παρά τα αυτά, μακάρι να πέφτω εγώ έξω και μακάρι να αποδειθεί ο κύριος Καμένος στην πορεία πολύ διαφορετικός από ό,τι εγώ τον έχω εκτιμήσει. Να σας πω, ναι, παρακαλώ. Τι θα μπορούσε να πει στον κύριο Κουβέλη, κατά τη γνώμη σου, κύριε Γεωργιάδη? Δηλαδή, ποια πρωτοβουλία, ποια πρόταση θα μπορούσε να πει στον κύριο Κουβέλη να αλλάξει τάση, γιατί είναι πάρα πολύ, αν θέλετε, επίμονος στην άρνησή του να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας? Και να δώσει παράταση στη σημερινή κυβέρνηση. Έτσι. Κύριε Παπαχελά, ο κύριος Κουβέλης έχει και δικαιούται, πράγματι το αξίζει, ένα μερίδιο της επιτυχίας της χώρας. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να πετάξει τον γκάλα των αχρήστων, αυτό του το μερίδιο, απλώς και μόνο για να καταλήξει, όπως ακούμε στους διαδρόμους της Βουλής, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ? Το θεωρώ πραγματικά ότι αν πραγματικά αυτό συμβαίνει, θα είναι το χειρότερο πολιτικό τέλος. Του αποδίδεται, στενά προσωπικά κίνητρα, κύριε Γεωργιάδη, του κυρίου Κουβέλη? Όχι, σας λέω τι ακούγεται στους διαδρόμους της Βουλής. Φαντάζομαι τα έχετε διαβάσει και εσείς, δεν τα βγάζω το μυαλό μου. Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, επειδή κινείστε πολύ στη Βουλή, ξέρετε πολύ καλά ότι ακόμα και αν ο κύριος Κουβέλης άλλαζε γνώμη, οι μισοί του βουλευτές, επειδή ήδη έχουν συνταχθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ψήφισαν πρόεδρο. Έτσι δεν είναι? Δεν είμαι τελείως βέβαιος. Η μισή του κοινοβουλευτική ομάδα, κύριε Παχελά, να ξέρετε, θέλει πάρα πολύ να ψηφίσει πρόεδρο Δημοκρατίας. Εγώ δεν θα να πω ονόματα, αλλά μιλάω με αυτούς τους ανθρώπους. Τους δεσμεύει η απόφαση του συνεδρίου τους. Σίγουρα μια πολιτική πρωτοβουλία από τον αρχηγό τους θα τους απελευθέρωνε. Και ξέρετε, αν έπαιρνε τέτοια πρωτοβουλία ένας πολιτικός του κύριου του Φώτη Κουβέλη, αυτό θα άλλαζε γενικά το κλίμα στη Βουλή. Είμαι πολύ αντίθετο σε σενάριο που ακούω διαρκώς περί της αλλαγής του ονόματος του υποψηφίου ή ότι πρέπει να πάρει κάποιες άλλες πρωτοβουλίες η κυβέρνηση. Να σας πω όμως, κύριε Γεωργιάδη, έχουμε... μισό λεπτό, γιατί το πρωί είπατε κάτι το οποίο έχει ενδεχομένως έχει κάποια σημασία πέραν δηλαδή της σύντομης διάρκειας ζωής που έχει μία δήλωση. Είπατε ότι εάν ο κύριος Τσίπρας πρότεινε από τη μεριά του
έναν δικό του υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, θα το άκουγε ο κύριος Σαμαράς. Και επειδή γνωρίζω ότι έχετε πολύ αυτό καλή είναι... πληροφόρηση, κύριε Γεωργιάδη, σας ρωτάω ευθέως αν αυτή είναι μια προσωπική σας άποψη ή αν ξέρετε κάτι παραπάνω. Όχι, όχι, καθώς διευκρίνησα ότι είναι προσωπική μου άποψη και όταν το είπα. Και εξακολουθώ να λέω ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ο οποίος έχει αποφασίσει να πάει τη χώρα στις εκλογές, είναι ο κατά βάση άνθρωπος που αναλαμβάνει μια τεράστια ευθύνη. Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν συνειδητοποιήσει το ΣΥΡΙΖΑ το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνουν. Εύχομαι, πραγματικά εύχομαι, να κάνω εγώ λάθος και να είμαι εγώ υπερβολικός και να έχουν αυτοί δίκιο. Αλλά σας λέω, από την εμπειρία αυτών των 4 ετών που έχω ζήσει όλη αυτή την εποχή του μνημονίου, η ευθύνη που αναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με την στάση που ακολουθεί είναι ιστορικού βεληνικού τεραστίου μεγέθους. Θέλω να πιστεύω, αλλά αυτό είναι καθαρά ευχή, δεν είναι καθόλου πληροφορία, ότι μέχρι την τελευταία ψηφοφορία έχουν αρκετό πολιτικό χρόνο για να καταλάβουν ότι κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος και για τη χώρα πρωτίστως. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος διαβεβαιώ και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς θα πρέπει να κάνει κάποια κίνηση προσέγγισης προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, κύριε Γεωργιάδη? Να γίνει δηλαδή μια ίστατη προσπάθεια συνένεσης? Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που έχει κόψει όλες τις γέφυρες, αλλά αυτός τώρα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία. Σας λέω όμως ότι, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε όλοι οι Έλληνες από εδώ και μπρος, εάν πράγματι ρίξουν την κυβέρνηση, θέλω όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες να θυμούνται ποιοι έριξαν την κυβέρνηση και ότι ο Αντώνης Σαμαρά προσωπικά έκανε ό,τι περισσότερο μπορούσε για να μην συμβεί στη χώρα το ιστορικό ατύχημα που κάποιοι ονειρεύονται. Μάλιστα, κύριε Γεωργιάδη, είπατε πριν, ναι, καλέσατε τον κύριο Κουβέλη να αλλάξει στάση και να ξανασκεφτεί το όχι το οποίο λέει σήμερα. Κάποια πρωτοβουλία από την πλευρά της κυβέρνησης δεν πρέπει να αναλυφθεί, ώστε να ξανατοποθετηθεί και ο κύριος Κουβέλης και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις? Ή θα πάμε έτσι όπως πάμε τώρα και όποιος είναι να ψηφίσει θα ψηφίσει, όποιος δεν ψηφίζει δεν ψηφίζει? Ναι, ακούστε, μας σας ξαναείπα κάτι. Είναι τελείως διαφορετική η σημερινή ψηφοφορία από την τελευταία. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι βουλευτές και δύο πολιτικοί του Βεληνικού, του κ. Κουβέλη, αφού με ξαναρωτάτε, κατά βάση είναι λογικοί άνθρωποι. Μάλιστα. Και άρα καταλαβαίνουν ότι η χώρα θα μπει σε μια περιπέτεια. Αυτό, ξέρετε, μάλιστα, δεν είναι κινδυνολογία όπως λένε. Αυτό είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα. Κύριε... Αρκεί να ακούσετε τα ξένα μέσα που πριν παίξατε και να το καταλάβετε. Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσουμε.